επιστρέψω στη Στέλλα τη Μαθιουδάκη για να μας δώσει πληροφορίες τι γίνεται, Στέλλα, αυτή την ώρα μέσα στις Μέλαμπες. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν με ακούς. Σε ακούμε, Στέλλα. Κατερίνα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Μας το ανέφερε νωρίτερα και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών και προς εμένα και προς την κυρία Ιωνή που ήμασταν μαζί. Οι άνθρωποι που έχουν παραμείνει στις Μέλαμπες δεν μπορούν πλέον να φύγουν. Έχουν μείνει εκεί. Δεν γίνεται να φύγουν ακόμα και αν τον θελήσουν. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εθελοντές σαμαρίτες βρίσκονται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους. Αρνήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι να εκενώσουν τότε που έγινε η έκκληση να εκενώσουν το χωριό τους. Είπαν θα μείνουν εκεί. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δρόμος έχει κλείσει. Ήταν ξεκάθαρος ο δρόμος προς τις Μέλαμπες, λοιπόν, έχει κλείσει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν, είναι ασφαλείς στα σπίτια τους. Ωστόσο, μας ξεκαθάρισε, δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν, όπως είπε και η Έλλη, παραταγμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής περιμετρικά του χωριού, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Το τελευταίο που μαθαίνουμε αυτή την ώρα είναι ότι οι εθελοντές σαμαρίτες κατάφεραν νωρίτερα, πριν αποκλειστεί τελείως ο δρόμος, ακόμα και για τα σωστικά συνεργεία, να περάσουν και να μπουν στις Μέλαμπες προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών και της αποπνικτικής κατάστασης που επικρατεί. Αυτή την ώρα και η αστυνομία. Στέλλα, συγγνώμη, ξέρω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο σου. Θέλω να πάμε όμως στον κύριο Μανώλη Παραβολιδάκη, είναι ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, για να μας πείτε, κύριε Παραβολιδάκη, εξαιρετικά δύσκολη εικόνα στις Μέλαμπες. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, το ίδιο ελπίζουμε και για σας. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ και να μας δώσετε μια εικόνα καλά, σε ό,τι καλά αφορά τις Μέλαμπες, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το. Φαντάζομαι να είναι καλά πολύ κρίσιμη η κατάσταση αυτή την ώρα. Η κατάσταση στις Μέλαμπες και στην γύρω περιοχή εξακολουθεί να είναι έκρηκτη. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη. Η κατάσβεση δεν τη βοηθούν οι πνέοντες άνεμοι εκεί, που είναι 6, 7 και 9, το είναι 8 ποφόρ. Έχει γίνει προληπτική απομάκρυση των κατοίκων στα χωριά Ορνέ, αν έχετε υπόψη σας εκεί, στα Σακτούρια, γίνεται αυτή τη στιγμή στα Σακτούρια, στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες. Εμείς εκείνο από το κέντρο επιχειρήσεων εδώ της πυροσβεστικής θα παρακαλούσαμε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών που βρίσκονται εκεί και ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Έτσι θα διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες που επιχειρούν εκεί. Θα παρακαλέσουμε πάρα πολύ να ακούν τις οδηγίες. Τους παρακαλώ, γιατί πάρα πολλοί δεν θέλουν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους με τον κίνδυνο να κινδυνεύσει η ζωή τους. Κύριε Παραβολιδάκη. Υπάρχουν περιμετρικά τις Μέλαμπες πυροσβεστικά οχήματα. Για οτιδήποτε πρόβλημα έχουν μπορούν να απευθυνθούν. Η αστυνομία είναι εκεί. Η πολιτική προστασία όλοι είναι εκεί πέρα. Νομίζω ότι μπορούν να απευθύνονται. Το ΕΚΑΒ είναι εκεί. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιπολικά, υπάρχουν περιμετρικά του χωριού πυροσβεστικά οχήματα, έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να διευκολύνουν κάθε πολίτη ο οποίος θα χρειαστεί να απομακρυνθεί. Να απομακρυνθεί από την πλευρά της Κρίας Βρύσης, γιατί από εκεί δεν κινδυνεύει, γιατί η φωτιά είναι νότιο-ανατολικά. Κατά συνέπεια από εκεί θα είναι και το ασφαλές μέρος. Εγώ τους παρακαλώ να απομακρυνθούν, να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα, ώστε η αστυνομία είναι εκεί, δεν κινδυνεύει κανένα σπίτι από το να κάποιος να το πειράσει ή να κάνει οτιδήποτε, να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Κύριε Παραβολιδάκη, έχετε μήπως εικόνα σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία? Η κυκλοφορία έχει κοπεί λίγο πριν τις Μέλαμπες, κυκλοφορία που έχει κοπεί. Ναι. Ένα λεπτό. Εντάξει, είναι αντιληπτό ότι βρισκόμαστε αυτή την ώρα ενεργή σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος. Σας ακούμε. Και μία παράκληση ακόμη. Θα παρακαλέσω όλους τους δημάρχους το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από αύριο και μετά να βρίσκονται σε μία αρκετή, θα έλεγα, ετοιμότητα να οργανώσουν εκεί τις ομάδες πυρόσβεσης, ούτως ώστε να προστατεύσουν την περιοχή τους. Ξέρετε ότι το βάρος έχει πέσει όλο εκεί, είμαστε αδύναμοι στην υπόλοιπη Κρήτη, μαζεύουμε αυτοκίνητα και δυνάμεις από παντού. Θα παρακαλούσα τους δημάρχους αύριο ένα Σαββατοκύριακο να είναι λίγο ανήσυχοι όπως είμαστε όλοι. Κύριε Παραβολιδάκη, υπάρχει ενίσχυση και από άλλες περιοχές της χώρας? Με υπτάμενα μέσα υπάρχει, ναι. Έχουμε έρθει και από την Καλαμάτα, έχει έρθει από την Σάμο, επιχειρούν και τρία εδώ δικά μας.
επιχειρούσαν αύριο, τουλάχιστον ναι, μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Ναι, για ναι, την Αγία Γαλήνη, κύριε Παραβολιδάκη. Για την Αγία Γαλήνη υπάρχει ένα σχεδιασμό αυτή τη στιγμή, αν απειληθεί έγκαιρα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απομακρυνθούν και εκεί. Τόσο με πλωτά μέσα, όσο και με λεωφορεία. Κατά εντολή του Περιφερειάς. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα για την Αγία Γαλήνη. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γιατί ευχαριστώ η νύχτα πολύ. Θα είναι μακρά.